Καλημέρα σας κύριε Αργυρέ. Καλημέρα και από μένα, καλημέρα. Κύριε Αργυρέ, η κουβέντα μας σήμερα και με τον κύριο Καψή και με τον κύριο Κασί περιστρέφεται γύρω από την κέντρο αριστερά. Επειδή η παρουσία του κυρίου Θοδωράκη στην ομιλία του κυρίου Λυκούδη σηματοδότησε, αν θέλετε, την ανοχή, αν θέλετε, όχι τη συμμετοχή, γιατί οι δηλώσεις του κυρίου Θοδωράκη μετά την εκδήλωση ήταν «παρακολουθούμε, ακούμε» κτλ. Δώστε μας ένα πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί το ποτάμι. Κοιτάξτε, ναι, εμείς είχαμε πει από την αρχή αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλουμε διάλογο, θέλουμε συνενέσεις, θέλουμε συμφωνίες για να μπορέσουν να βρεθούν κάποιες λύσεις που θα είναι λύσεις που θα υπηρετεί και θα υποστηρίζει μια μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αλλά και του ελληνικού πολιτικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ακριβώς δεν αρνηθήκαμε ποτέ να ακούσουμε, να συζητήσουμε, να συνομιλήσουμε με ανθρώπους που θεωρούμε ότι μπορούμε να βρούμε κοινά σημεία. Από την άλλη, αυτό που είπαμε και είναι λίγο ίσως να μην θέλουν να το καταλάβουν, δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουν κάποιοι, είναι ότι δεν θέλουμε να μπούμε κάτω από την ομπρέλα της ελιάς, όπως για παράδειγμα πρότεινε αμέσως την επόμενη κιόλας των εκλογών ο κ. Βενιζέλος, προσπαθώντας να βιαστεί, να προτρέξει, να... δεν θέλω να πω να καπελώσει, τέλος πάντων θέλοντας να τα βάλει όλα κάτω από τη δικιά του ομπρέλα. Δεν θεωρούμε ότι τέτοιες κινήσεις που γίνονται βιαστικά και γίνονται με μια προσπάθεια να επιδείξει κάποιος ότι ηγεμονεύει στο συγκεκριμένο χώρο μπορούν να βοηθήσουν. Δεν θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κορυφής μπορούν να προωθήσουν τα πράγματα. Δεν θεωρούμε ότι είναι απλό να προσθέτεις απλά κουκιά εκλογικά ποσοστά ονειρευόμενο στη μεγάλη κεντροαριστερά όπως λένε κάποιοι. Τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να δούμε και βασικά αυτό που είπε και ο κ. Θοδωράκης προχθές είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει εμάς να σώσουμε ούτε κανένα κόμμα, ούτε κανένα μηχανισμό, ούτε κανέναν ηγέτη. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σωθεί η χώρα που πραγματικά βρίσκεται σε μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και συνεχίζει να βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αυτή την κατάσταση. Κύριε Αργυρέ, είναι γεγονός αυτό που εκφράσετε τώρα και είναι θέση και του κ. Θοδωράκη, αυτό θέλει ο ελληνικός λαός. Και, ναι. Και λέω το εξής. Γιατί θα έπρεπε να συνδεθεί η κεντροαριστερά, είτε λέγεται, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, με το Πασό, με κάποιο άλλο κόμμα. Είναι ένας διάλογος που ξεκινάει στη βάση της ισοτιμίας και δημιουργείται ένας καινούριος χώρος με νέους ανθρώπους κτλ. Γιατί δεν το βλέπετε σε αυτή την κατεύθυνση? Εμείς το βλέπουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς απλά λέμε ότι καταρχήν δεν ξέρω αν πρέπει οπωσδήποτε να ορίσουμε αυτό το χώρο έτσι, κεντροαριστερά. Νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου και της κοινωνίας δεν ενδιαφέρεται για τέτοιους χαρακτηρισμούς ή καμιά φορά, ξέρετε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί μπορούν να λειτουργήσουν και αποτρεπτικά. Εμείς έχουμε πει ότι αυτή τη στιγμή και σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχει μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Έχουμε πει ότι υπάρχουν, αυτό που ζητάει ο κόσμος και αυτό που θέλει ο κόσμος είναι περισσότερο να δει κάποιες λύσεις που εμείς τις λέμε προοδευτικές. Δεν υπάρχει απαραίτητα ο ορισμός κεντροαριστερά, γιατί πολλούς αριστερούς έχω δει να συμπεριφέρονται συντηρητικά και γι' αυτό για μένα δεν απαραίτητα να μιλάμε πάντα για αριστερά και να θεωρούμε ότι οτιδήποτε αυτό χαρακτηρίζεται ως αριστερό είναι και προοδευτικό. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι αρνούμαστε το διάλογο. Μεσαίος χώρος, πώς να το πούμε, δεν το λέμε κεντροαριστερά. Φαίνεται όμως και δημοσκοπικά και φαίνεται και τώρα σε ευρωεκλογές, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος θέλει τη σταθερότητα, αυτά που εσείς λέγατε και προεκλογικά και σε εμάς στο ραδιόφωνο, και θέλει πραγματικά. Ναι, υπάρχει ένας χώρος που κινείται σε αυτή την κατεύθυνση πάντως. Εάν δεν τον πούμε κεντροαριστερά, πώς θα τον πούμε δεν ξέρω. Η σημασία έχει η ουσία και η παρέμβαση τη δική σας που είχατε μια δυναμική. Θα πρέπει να μετουσιωθεί σε πράξη όπως και να λέγεται. Ναι. Στην ανανέωση. Εμείς αυτή και τη δυναμική λοιπόν θέλουμε να τη διατηρήσουμε ακριβώς. Έχουμε ξεκινήσει και τις διαδικασίες και προς το συνέδριο που θα γίνει τέλος Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη και θέλουμε ακριβώς να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο και να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική συνομιλώντας με όλους όσους ενδιαφέρονται πραγματικά να το κάνουν μαζί μας. Σας είπα, αν θέλει κάποιος να το λέει κέντρο αριστερά, εγώ δεν έχω πρόβλημα, ας το λέει κέντρο αριστερά. Από την άλλη, ο τρόπος που πήγε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία ήταν που εγώ επιμένω ότι είναι λίγο ενοχλητικό. Ήταν λάθος, λέτε. Δηλαδή, ναι. Κοιτάξτε, από τη μια, για να είμαστε λίγο ειλικρινείς, από τη μια είχαμε μια προσπάθεια από κάποιους και μέσα στη Δημάρη, οι οποίοι είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα αυτή τη στιγμή και
θα πρέπει να δει γιατί έχει σοβαρά προβλήματα, να κάνουν αυτοί να απευθύνουν προτάσεις διαλόγου. Νομίζω ότι όταν έχεις τόσο πολύ άσχημο αποτέλεσμα στις εκλογές, που σημαίνει ότι σε έχει αποδοκιμάσει ο λαός για κάποιους συγκεκριμένους λόγους, είναι καλό να μην θες να παρουσιαστείς, σαν οργανωτής αυτής της διαδικασίας. Από την άλλη, υπάρχει και αυτό το θέμα και μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Βλέπετε ότι και αυτοί προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή, και ο κύριος Βενιζέλος κυρίως, και με αυτά που είπε χθες πάλι, κάτι τέτοιο κατάλαβα εγώ. Τι ο κύριος Βενιζέλος προσπαθεί ο κύριος Βενιζέλος να παρουσιαστεί ως ο ίδιος ως ο εγγύητης της σταθερότητας. Δεν μιλάει για κανένα χώρο, δεν μιλάει για καμία κοινωνική πλειοψηφία. Μιλάει για τον εαυτό του συνήθως. Λέει εγώ θα κάνω αυτό, εγώ θα κάνω το άλλο, εγώ θα διαπραγματευτώ, εγώ δεν θα δεχτώ εκβιασμούς. Τον ακούσατε και χθες, τον ναι. Νομίζω. Εδώ και μιλούσε όμως σε κομματικό ακροατήριο εκεί. Μιλούσε σε κομματικό ακροατήριο, αλλά ένα ακροατήριο που και εκεί ξέρουμε ότι υπάρχουν αρκετές αμφισβητήσεις ανοιχτές. Ναι. Ναι, με ακούτε κύριε Αργύρη. Που έχουν ταυτιστεί με τον παλιό κομματισμό, ναι. Που έχουν ταυτιστεί με συγκεκριμένες νοοτροπίες. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα σας πω κάτι πολύ απλό. Αν κάτσετε και δείτε λίγο προσεκτικά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα δείτε ότι το ΠΑΣΟΚ σε ηλικίες κάτω των 50 ετών έχει ποσοστά του 4 και του 5 και του 3%. Και ότι ουσιαστικά η σωτηρία του αυτή τη φορά προήλθε, αν το δει κανείς αντικειμενικά, από ένα ποσοστό που ήταν 16 και 18% στις ηλικίες πάνω από 50 και πάνω από 65 ετών. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται σε ένα πολύ διαφορετικό ακροατήριο από αυτό που απευθυνόμαστε εμείς. Εμείς κατορθώσαμε να κερδίσουμε ένα ακροατήριο το οποίο είναι πάρα πολύ νεανικό. Έχουμε ποσοστά γύρω στο 9,5% στις ηλικίες εκεί γύρω στα 25 και στα 35, που δείχνει ότι υπάρχει ένας κόσμος που βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι τα βλέπει ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ. Είπαμε λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να πούμε από την πρώτη στιγμή κάτω από την ομπρέλα του κυρίου Βενιζέλου ή κάτω από την ομπρέλα της Δημάρη ή δεν ξέρω κάτω από ποια ομπρέλα. Θα συμμετάσχετε υπάρξει... όμως σε ένα διάλογο εμείς, ή όχι. Κοιτάξτε, και που συζητάμε τώρα μαζί σας, νομίζω μια μορφή διαλόγου είναι και αυτό. Και φυσικά θα συμμετέχουμε σε διαλόγους, αλλά ξέρετε, οι διάλογοι θα πρέπει να έχουν πάντα κάποιο συγκεκριμένο στόχο, κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Δεν γίνεται να οργανώνεις ένα διάλογο στέλνοντας, ας το πω έτσι, προσκλήσεις μέσω τηλεοράσεων ή μέσω εφημερίδων. Και υπήρξαν κάποιοι, δεν ξέρω αν το προσέξατε, υπήρξαν κάποιοι που την πρώτη κιόλας μέρας, επειδή η Ελιά κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα ποσοστό 8%, είπαν ότι ναι, θα πρέπει αυτός ο διάλογος να γίνει φυσικά κάτω από τη σκέπη της Ελιάς. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα δεν θα λειτουργήσει αθρηστικά, μάλλον θα λειτουργήσει, πώς να το πω, διαλυτικά περισσότερο για το χώρο. Αν θέλουν κάποιοι το διάλογο, θα πρέπει προφανώς να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο. Και ξαναλέω, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχος. Στόχος δεν είναι αυτή τη στιγμή να σώσουμε ένα κομματικό μηχανισμό ή τέλος πάντων ένα κομματικό σχήμα με το οποιοδήποτε όνομα. Στόχος είναι να κάτσουμε να συζητήσουμε τι λύσεις θέλει ο καθένας, πώς μπορούμε να τις πετύχουμε αυτές τις λύσεις, ότι όντως υπάρχει ένας κόσμος που θέλει, αν θέλετε, και μια άλλη κυβερνητική πλειοψηφία ή τέλος πάντων μια άλλη πιο προοδευτική πλειοψηφία. Βλέπουμε αυτά που έγιναν και στη Βουλή. Βλέπουμε πώς έκλεισαν τη Βουλή πάλι αναπάντεχα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς. Προφανώς λοιπόν αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη πολιτική κατεύθυνση. Όλα αυτά είναι προφανή. Ο κόσμος τα καταλαβαίνει. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρεται για το αν θα φτιάξουμε ένα καινούριο κόμμα, θα το βαφτίσουμε κάπως, αν θα συγκεραστεί η Ελιά με το ποτάμι και τη Δημάρ που λένε κάποιοι. Αυτά εγώ τα βλέπω λίγο, πώς να το πω, σαν ασκήσεις επί χάρτου και θεωρώ, και το έλεγα και προεκλογικά, γίνεται πάρα πολύ κουβέντα για το πώς θα επιβιώσουν τα κόμματα, πώς θα σωθεί η Δημάρ, πώς θα μετονομαστεί το ΠΑΣΟΚ, τι θα γίνει σε κομματικό επίπεδο. Και ξεχνάμε ότι τα κόμματα τελικά πρέπει να έχουν σαν προορισμό τους και υποχρέωσή τους να υπηρετούν την κοινωνία και όχι να υπηρετεί η κοινωνία τα κόμματα. Εγώ αυτό είναι που φοβάμαι και αυτό είναι που συζητάμε και μέσα στο ποτάμι. Εμείς κάναμε ένα κόμμα που προσπαθούμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται πιο μικρό σε άποψη μηχανισμών και δομών και επαγγελματικών στελεχών, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι τα κόμματα πρέπει να εκφράζουν ή τα κινήματα πρέπει να εκφράζουν μια συγκεκριμένη εποχή και να ζητάνε συγκεκριμένα πράγματα. Εγώ βλέπω ότι η συζήτηση αυτή για την κεντροαριστερά σε μεγάλο βαθμό γίνεται για να διασωθεί, ας το πούμε έτσι, ένα σύστημα κομματικό το οποίο για μένα έχει ήδη
πάρει κόκκινη κάρτα από τον ελληνικό ναι. λαό, έχει καταρρεύσει και δεν έχει καμία, δεν έχει να προσφέρει πια τίποτα. Χρειάζονται νέα πράγματα, νέες μορφές διαλόγου σίγουρα, και χρειάζεται ίσως και κάποιοι άνθρωποι που έχουν ταυτίσει τον εαυτό τους με αυτό το παλαιοκομματικό σύστημα να κάνουν πια στην άκρη και να αφήσουν μπροστά νεότερους και ίσως και πιο υγιώς σκεπτόμενους ανθρώπους. Μάλιστα. Είναι γεγονός ότι πριν από εσάς μίλησε ο κύριος Καψής, είπε η διστακτικότητα που υπάρχει από την πλευρά του κόμματός σας, από το ποτάμι, σχετικά βάλατε αυτό το πλαίσιο, ότι δεν είστε σίγουροι κατά πόσο είναι καθαρή η προσπάθεια που καταβάλλεται εκ μέρους του κυρίου Βενιζέλου της ΔΗΜΑΡ. Έχετε τις ενστάσεις σας. Πάντως είναι γεγονός ότι ο χώρος, εγώ έτσι το διαισθάνομαι, ότι αν δεν εξευρεθεί φόρμουλα επικοινωνίας, και γιατί υπάρχει γενικότερο ζήτημα λειτουργίας, αν πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ διαφοροποιηθεί από τη θέση που είχε, και γιατί δείγματα γραφής μας δίνει τελευταία ο κύριος Τσίπρας, θα αλώσει το χώρο γενικότερα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι αυτό, αν θα αλώσει και αν διαφοροποιηθεί και πραγματικά δώσει αυτή την κατεύθυνση που εσείς πολλές φορές ναι. με άρθρα σας έχετε ναι. επισημάνει. Δεν θα πρέπει ναι. να υπάρχει μια στρατηγική. Αυτή η στρατηγική φαίνεται δεν υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει όμως στην κεντροαριστερά, στο χώρο των κεντρών και στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό φαίνεται τελικά. Ναι, κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ, καταρχήν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν μπορεί να αλώσει αυτόν τον χώρο, γιατί πραγματικά έχει δείξει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο, ένα συγκεκριμένο ταβάνι, όπως λένε πολλοί, για πάρα πολλούς λόγους. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς προσπαθεί να κάνει κάποια ανοίγματα προς την κέντρο αριστερά, δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό αυτό, αλλά θα πρέπει και αυτός να δείξει με τι σκοπό το κάνει. Αν το κάνει δηλαδή και ο κύριος Τσίπρας απλά με στόχο να μαζέψει μερικές ψήφους ή τέλος πάντων αρκετές ψήφους παραπάνω, νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα αποδειχτεί στην πορεία ότι δεν μπορεί να κρατήσει, θα είναι πολύ προσωρινό και πολύ πρόχειρο. Από την άλλη, δεν ξέρω τι ακριβώς σας είπε και ο κύριος Καψής. Όχι αλλά τίποτα, μια διστακτικότητα. Δεν βλέπει ναι, δηλαδή. Κοιτάξτε, εγώ αν θέλετε και απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Καψή νιώθω μια διστακτικότητα, γιατί ας μην ξεχνάμε, ήταν υπουργός, υπήρξε κάποιο διάστημα και υπουργός και υποψήφιος ευρωβουλευτής ταυτόχρονα. Έχει ταυτιστεί με συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες ενέργειες. Δεν εκλέχθηκε όμως. Εκλέχθηκε κόσμος, η κυρία Κέιλη. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη, πώς το λένε, υποστήριξη των μέσων, χρόνια ναι. στο συγκρότημα της ΔΟΛ. Έτσι, ήταν από τους πιο ίσως προβεβλημένους. Εντάξει, δεν εκλέχθηκε για μερικές χιλιάδες ψήφους, ήταν τρίτος, αν θυμάμαι καλά, στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Φυσικά και είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους, ας το πούμε έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Καψής αδιαφόρησε ουσιαστικά για την τύχη της κρατικής τηλεόρασης, το οποίο είναι και ένα θέμα που εμένα με αφορά, επειδή έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Έτσι, ανέλαβε να κάνει κάτι το οποίο ουσιαστικά το έχει αφήσει μισό, και αυτό νομίζω δείχνει και τον τρόπο που σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι χωρίς να έχουν αναλάβει μια υποχρέωση, χωρίς να την έχουν φέρει σε πέρας, μεταπηδούν πολύ εύκολα σε κάποιο άλλο μετερίζει, αναλαμβάνουν κάποια άλλα καθήκοντα και μετά μας μιλάνε για διάλογο και για διστακτικότητες και όλα αυτά. Νομίζω χρειάζεται κάποιος να είναι και λίγο πιο προσεκτικός από αυτά που λέει, γιατί ο κόσμος θυμάται και το ποιόν και την ιστορία και την προϊστορία του καθενός. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, ούτε είμαστε όλοι δημοσιογράφοι ίδιοι, ούτε είμαστε όλοι πολιτικοί ασφαλώς, το ίδιο πράγμα. Ασφαλώς. Κύριε Αργυρέ, δεν ξέρω τι άλλο να προσθέσω γι' αυτό. Είναι γεγονός, οι εξελίξεις τρέχουν και νομίζω πλέον το ποτάμι, αφού θα κάνει και το συνέδριό του, ξεκαθαρίζοντας και το πλαίσιο που θα κινηθεί, φαντάζομαι, εγώ τουλάχιστον έχω καταλάβει, δεν είμαι από αυτούς που δεν καταλαβαίνω που κινείται, ναι, ναι. Στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας και στη σταθεροποίηση και την ανάπτυξη και γενικότερα. Τώρα, κάποιοι ίσως χρησιμοποιούν την ιδεολογική σας προσέγγιση πώς και τι. Και ίσως με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να σας εξολαθρεύσουν από το πολιτικό σύστημα. Εν διαθυρητώσει, υπάρχει ένας υγιής ανταγωνισμός πάντα στην πολιτική. Νομίζω όλοι το ξέραμε αυτό και εμείς που είμαστε, ας το πω έτσι, καινούργοι στην πολιτική. Είναι λογικό να υπάρχει ένας ανταγωνισμός, δεν είναι κακό. Ναι. Αλλά είναι επίσης καλό αυτός ο ανταγωνισμός να γίνεται όσο μπορεί κανείς με θεμητά μέσα και όχι με αθέμητα. Ένα τελευταίο ερώτημα να σας κάνω. Εάν πραγματικά δεν υπάρχει έλεια και σας πούν, έλα εδώ κύριε Θοδωράκη, θέλουμε να ηγηθεί σε αυτές τις προσπάθειες της κέντρο-αριστεράς, όπως αλλιώς την ονομάσουν. Εσείς τι θα πείτε?
σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα είναι ο κύριος Βενιζέλος, δεν θα προσπαθήσει να... Εγώ μίλησα, ξέρετε, και με πάρα πολλούς ανθρώπους και προεκλογικά και από την Ελιά και νέους υποψήφιους, οι οποίοι, να το πω, και είχαν μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν είχαν ίσως την προβολή και την, πώς να το πω, την δημοσιότητα που είχαν κάποιοι άλλοι. Πιστεύω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και μέσα στην Ελιά που κατανοεί ότι υπάρχει μια ηγεσία που για πολλούς αποτελεί πρόβλημα, ακόμα και μέσα στο ίδιο τους το κόμμα. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν στην Ελιά ή που ψήφισαν την Ελιά, που φυσικά και έχουν καλές προθέσεις, που φυσικά υπάρχουν και εκεί και κάποιοι, να το πω έτσι, άφθαρτοι άνθρωποι. Άρα θεωρώ ότι ναι, θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεργασία. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι υποχρεωτικό κιόλας να είμαστε και όλοι στο ίδιο κόμμα. Επαναλαμβάνω ότι αν καθορίσουμε 10-20 βασικούς στόχους που θέλουμε να πετύχουμε και πείσουμε και τον κόσμο ότι μπορούμε να τους πετύχουμε αυτούς τους στόχους μέσα στους επόμενους μήνες, στα επόμενα χρόνια, μέσα από μια άλλη πλειοψηφία, νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλό. Τώρα, το αν θα ηγηθεί ο κύριος Θοδωράκης, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο. Ναι. Φαντάζομαι ότι αν το ζητούσαν από κάποιους χώρους, κάποιοι άνθρωποι να ηγηθεί, δεν θα έλεγε όχι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι και προσωπικό λίγο και πώς το φαντάζεται ο καθένας. Ναι. Νομίζω ότι και ο ίδιος έχει πει, το ζήτημα δεν είναι ποιος θα ηγηθεί. Η αλήθεια είναι, αν θέλετε να είμαι ειλικρινής, ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο χώρο αυτό που εσείς λέτε, ότι πράγματι μια προσωπικότητα που, πώς να το πω, που να ξεσηκώσει τον κόσμο, που να εμπνεύσει τον κόσμο, που να ηγηθεί και να τους εισπυρώσει όλους, αυτή τη στιγμή πραγματικά φαίνεται να μην υπάρχει. Καλό θα ήταν ίσως να υπήρχε μια τέτοια προσωπικότητα. Αυτό είναι. Αλλά πιστεύω καλό θα ήταν να υπάρχει πραγματικά και ένα πρόγραμμα, να υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι, γιατί αυτό που αισθάνομαι εγώ, έτσι που μιλάω και με τον κόσμο κάθε μέρα, είναι ότι ο κόσμος νιώθει ένα μεγάλο αδιέξοδο. Και γι' αυτό ίσως και εμείς να μην μπορέσαμε, αν θέλετε, να συγκεντρώσουμε και καλύτερα ποσοστά. Γι' αυτό και αυτός ο χώρος να μην μπόρεσε να συγκεντρώσει καλύτερα ποσοστά. Γιατί και ο κόσμος είναι διστακτικός και βλέπει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή έτσι κάτι, μια συγκεκριμένη διέξοδος. Πρέπει να δώσουμε μια διέξοδο, πρέπει να πείσουμε τον κόσμο ότι μπορούν να επιτευχθούν κάποια πράγματα, αν τελικά υπάρχει κοινή θέληση από όλους, χωρίς να προσπαθεί ένας να καπελώσει τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ελπίζω και όποιος διάλογος γίνει να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση τις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενους μήνες. Ναι. Κύριε Έργυρε, να σας ευχαριστήσω για το θαρετό και ειλικρινή λόγο σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και που είχαμε τη χαρά να σας ξανακούσουμε. Να έχετε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.